Τώρα θα έλεγα μια παροιμία, αλλά μπορεί να με κατηγορήσουν για προσωπική επίθεση. Πάντω, μάλλον σε ξένο αχυρώνα όλοι αυτοί. Καταλαβαίνόμαστε. Ε, και μάλλον σε ξένο αχυρώνα, γιατί μιλάμε, μιλάν για τα προβλήματα του λαού, είτε είναι η ελεύθερη χώρα, είτε είναι το πράσινο, είτε είναι οι παιδικέ χαρέ, είτε είναι η σχολική στέγη. Εκλεγμένοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρώην αντιδήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι, όσοι έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, οι αλλεπάλληλε διοικήσει και η προηγούμενη του κυρίου Ζέρβα, στελέχη στι αλλεπάλληλε διοικήσει και του κυρίου Ζέρβα και του κυρίου Μπουτάρη, η μισή αντιδήμαρχη σήμερα ήταν στη διοίκηση Μπουτάρη, από άλλε παρατάξει κλπ. και προσπαθούν να ρίξουν ο ένα τον μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον για την κατάσταση τη πόλη. Αυτό γίνεται, δεν γίνεται όσοι μα παρακολουθείτε πρώτη φορά μόνο σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται αυτό. Η βολική αντιπαράθεση επιπροσωπικού τι μου είπες, τι σου είπα και η βολική αντιπολίτευση για την για τη σημερινή διοίκηση του Δήμου. Πάρα πολύ βολική αντιπολίτευση. Λοιπόν, να πούμε κάποιες σκέψεις σαν λαϊκή συσπήρωση. Ένα έργο λοιπόν είναι φυσιολογικό, μάλλον θέλουν να μας πείσουν εδώ όλοι αυτοί, είναι φυσιολογικό επειδή ε, είχαμε οικονομική κρίση, έχουμε κλιματική κρίση, είχαμε κρίση πανδημίας, είναι φυσιολογικό... Ε, σ, μάλλον σε αυτό το σύστημα είναι φυσιολογικό, να ξεκινάει το 2014 και να μετά από 10 χρόνια να μπαίνουν τώρα λαμαρίνε για να ξεκινήσει και να ελοπιθεί σε 5 χρόνια. Ένα αυτό το έργο το συγκεκριμένο, με το οποίο έργο το ξέρετε ότι στα βασικά έχουμε συμφωνήσει και ψηφίσαμε γιατί ακριβώ θα έχει κάποιε κοινωνικέ δομέ που λείπουν από την, από την πόλη κλπ. Εμεί θεωρούμε ότι δεν είναι φυσιολογικό στον 21ο αιώνα, με αυτή την ανάπτυξη τεχνολογία και τη επιστήμη. Και τα προβλήματα αυτά δεν είναι φυσικά φαινόμενα, η οικονομική κρίση, η κρίση τη πανδημία, είναι προβλήματα αυτού του συστήματο που έχουν υπηρετήσει οι κυβερνήσει που υποστηρίζεται. Και επειδή πολύ το πολιτικοποιήσαμε σήμερα, να συμμετέχουμε. Τα κόμματα που σα στήριξαν και σα στηρίζουν και συμμετέχετε και είστε και στελέχοι του. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα βγήκαν αρκετοί να στηρίξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του Πασό κ. Δούκα. Μη μα βγαίνετε Εντάξει. Και καλά κάνετε, και να το παραδέχεστε. Αλλά να αποδέχεστε ότι αυτή η κατάσταση που βιώνει η πόλη έχουν τις ευθύνες της και οι κυβερνήσεις που πέρασαν όλες οι προηγούμενες και οι σημερινοί και οι δημοτικές αρχές. Γι' αυτό και σωστά κατά τη γνώμη μας είπε ο κάτοικος που μίλησε ότι δεν μπορούν οι κάτοικοι να βλέπουν από διοίκηση σε διοίκηση και να χωρίζουν περιόδους 8 μήνες, 4 χρόνια, 5 χρόνια κλπ. Υπάρχει μια συνέχεια και όντω υπάρχει συνέχεια σε αυτή την πολιτική που υπηρετείται όλοι. Ε, όλο αυτό το, το διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια. Για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα και ποια θεωρούμε εμεί ότι είναι συγκεκριμένα η ευθύνη τη τωρινή διοίκηση, αν την πάρουμε και έτσι ασχέτω που ήταν ο καθένα πιο πριν. Ε, πάει να ξεκινήσει ένα έργο. Το συζητούσαμε από την αρχή, θυμάμαι. Χρηματοδότηση, υπήρχε κενό. Ασχολιόταν η διοίκηση δηλαδή. Δεν γνωρίζει η διοίκηση, δεν είναι σε συνεννόηση με τον εργολάβο το τι απαιτείται. Ξαφνικά δηλαδή προκύπτει ότι ο εργολάβος θα κλείσει με λαμαρίνα την παιδική χαρά και δεν θα υπάρχει πλέον παιδική χαρά στην γειτονιά και θα κοπούν τα δέντρα. Εμεί θεωρούμε ότι η ευθύνη αυτή τη σημερινή διοίκηση είναι το ότι δεν προνόησε και δεν είναι το μόνο ζήτημα που δεν προνόησε. Είναι το ότι δεν προνόησε το ότι ο εργολάβο θα χρειαστεί ή δεν ήταν σε συνέντευξη με τον εργολάβο να κλείσει αυτή η παιδική χαρά για να γίνουν τα έργα. Πώ προετοίμασε δηλαδή την έναρξη των εργασιών, Και ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε και στο διατάφτα σε αυτά που λέει η διοίκηση. Είναι αξιόπιστα είναι αυτά που λέει η διοίκηση. Συγγνώμη, αλλά εμεί αμφιβάλλουμε. Αμφιβάλλουμε και έχουμε και του λόγου μα. Γιατί, νομίζω το σημαντικότερο ζήτημα που, έτσι όπω το είδα και εγώ στη συνάντηση των κατοίκων και στην ανακοίνωσή του τη Ένωση Γονέων κλπ., είναι η παιδική χαρά. Φυσικά και η κοπή των δέντρων θα πω και μετά. Αλλά είναι η παιδική χαρά το γεγονό ότι στο χιλιόμετρο, στα δύο χιλιόμετρα δεν θα υπάρχει παιδική χαρά στην περιοχή. Και θεωρούμε ότι αυτό το ζήτημα πρέπει και μπορεί να το λύσει, αν έχει τη βούληση η, η διοίκηση. Στην πρώτη συνάντηση, και το ποιο εκπροσωπεί τη διοίκηση είναι πρόβλημα τη διοίκηση. Αν δεν αναγνωρίζει του εκλεγμένου του κοινοτικού και δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου, είναι πρόβλημα τη ομάδα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι πρόβλημα δικό μα, αλλά το καθένα έχει την ευθύνη των λόγων του. Και όταν μιλάει κάποιο σαν αντιδήμαρχο ή σαν εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο, εκπροσωπεί. Τουλάχιστον εμεί ξέρουμε αυτό. Μια παράταξη. Άρα δεν εκπροσωπεί ένα μόνο όταν μα βολεύει. Και το λέω γιατί στη συνάντηση που είχαν οι κάτοικοι και ήμασταν εκεί ε, το, την προηγούμενη εβδομάδα, στην πρώτη συγκέντρωση, Ήρθε σαν εκπρόσωπο, εγώ αυτό κατάλαβα, τη διοίκηση ο κύριο Τσιαπακίδη, σαν Και συγκεκριμένα για να μην λέω πολλά για την παιδική χαρά, πρότεινε και νομίζω και στο κοινοτικό συμβούλιο που δεν ήμουνα, πρότεινε ότι θα γίνει στο γήπεδο, στο ρέμα τη Ιφανέτ, εκεί που είναι το γήπεδο του μπάσκετ, μια παιδική χαρά, θα διαμορφωθεί ο χώρο για πράσινο κλπ. Και ότι έχει συζητήσει με το Δήμαρχο, αν θυμάμαι καλά, ας με διορθώσει, αλλά δεν έχει σημασία, ότι ήταν σε σύσκεψη ακριβώ πριν τη διοίκηση και ότι θα λυθεί έτσι το ζήτημα σε έξι με οχτώ μήνε. Απαντήσαμε σε αυτό. Οι κάτοικοι ξέρουν ότι απαντήσαμε αυτό που θα πούμε και τώρα. Τώρα έρχεται ο Δήμαρχο και μα λέει εδώ τι. Για την παιδική χαρά, λέω. Θα έρθουμε να συζητήσουμε μαζί σα, να βρουν οι κάτοικοι να προτείνουν δύο-τρει χώρου για να βάλουμε την παιδική χαρά. Μάλιστα. Δηλαδή είναι. Συγγνώμη κύριε. Δεν διαστρεβλώνω. Δεν διαστρεβλώνω. Έχουμε τρει προτάσει να επιλέξουν οι κάτοικοι. Να επιλέξουν οι κάτοικοι. Okay. Οκ. Όχι, εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν διαστρεβλώνω τίποτα και ναι. δεν έχω καμιά διάθεση διαστρεβλώνω. Ναι, απαντήστε, θα απαντήσει. Ωραία. Δήμαρχοι, μετά. Ε, να δεχτώ τι είπατε, να δεχτώ Συνή... γιατί ακούω προσεκτικά. Να δεχτώ τι είπατε Πώς. ότι έχετε βρει του τρει χώρου. Δεν μα του είπατε όμω. Του κρατάτε κρυφού ακόμα. Απαντήστε μα. <laughs> οι κάτοικοι ήταν εδώ και σα περιμένουν να του απαντήσετε. Περιμένουν από εσά απάντηση οι κάτοικοι. Δεν το ζητάω εγώ προσωπικά. Λοιπόν, είπατε ότι έχετε λοιπόν τρει χώρου. Πείτε του τους τρει χώρου. Εγώ άλλο κατάλαβα, έκανα λάθο εγώ λοιπόν. Και θα διαλέξουν οι κάτοικοι χώρο. Εγώ νομίζω ότι, ε, ότι για ακόμη μια φορά ρίξατε τον μπαλάκι στου κατοίκου. Το έχετε ξανακάνει σε άλλο θέμα, στα σχολεία και στη σχολική στέγη. Ε, να βρουν αυτοί που θα πάει η παιδική χαρά και να το συζητήσετε. Ε, και εμεί λέμε: Η διοίκηση τι ρόλο έχει. Η κάτοικη είναι η διοίκηση του Δήμου. Οι κάτοικοι θα διαλέξει και θα φτιάξει παιδικέ χάρη διαλέξει το στο Δήμο. Και λέμε ότι οι κάτοικοι είναι αξιόπιστοι αυτή οι διοίκηση και οι υποσχέσει πρέπει να την ακούσουν και να περιμένουν 6-8 μήνε με κλειστή παιδική χαρά και να αρχίσουν τα έργα του εργολάβου χωρί να έχει ανοίξει. Κρατάμε το αστερά και την υποσημείωση ότι περιμένετε από την τεχνική υπηρεσία αν είναι δυνατόν να ανοίξει η παιδική χαρά. Άλλα δηλαδή ο αντιδήμαρχος, άλλα ο κύριος δήμαρχος σήμερα. Η μόνη λέμε συμφέρουσα λύση για τους πολλούς, για τους κατοίκους. Θα με αφήστε λίγο παραπάνω κύριε Πρόεδρε γιατί αφού δεν υπάρχει άλλη διαδικασία να μιλάμε για το θέμα γιατί είχα και άλλα θέματα να πω. Η μόνη συμφέρουσα λύση και κλείνω για αυτό το θέμα για τους πολλούς, για αυτούς δηλαδή τους κατοίκους, τους γονείς που διαμαρτύρονται θεωρούμε ότι είναι να υπάρχει παιδική χαρά στη γειτονιά τους. Άρα να ανοίξει αύριο αυτή η παιδική χαρά σε συνενώσει με τον εργολάβο και με ευθύνη τη δίκη για το τι έργα μπορούν και αν μπορούν να γίνουν σε αυτή τη φάση, έτσι έως δεν έχουν ξεκινήσει. Απόλυτα. Με συνεννόηση με του γονεί και του κατοίκου, μέχρι να βρει η διοίκηση σε συνεννόηση με του γονεί, αλλά όχι με ευθύνη των κατοίκων, να βρει τον κατάλληλο χώρο και μέχρι να κατασκευαστεί η νέα παιδική χάρα. Γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μα και με τι καθυστερήσει, όχι λέω μόνο από τη σημερινή διοίκηση, γενικώ το λέω. Ε, άρα, και το λέω γιατί δεν είναι θέμα διαχείριση, αν έκανε, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Εμεί αυτό θεωρούμε. Ε, και κακώ, α πούμε, δεν το, πώς το λένε, δεν μπόρεσε η, η, διοίκηση να το δει αυτό νωρίτερα. Για την κοπή των δέντρων, εγώ δεν κατάλαβα τώρα πραγματικά. Γι' αυτό ήταν η ερώτηση του, του Μιχάλη. Του Ψαντινού. Εδώ ο Δήμαρχο είπε ότι θα συζητήσετε με τον εργολάβο αν κάποια δέντρα μπορούν να διασωθούν. Στα. Έχουμε θέμα για την έγκριση τη κοπή δέντρων. Εντάξει, θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα του. Δηλαδή θα το καταψηφίσετε. Αλλιώ ψηφίζουμε ότι θα κοπούν 29 δέντρα. Οκ. Okay, το βλέπουμε. Πάντω, εμεί μα προβληματίζει ότι εντάξει, είναι ένα έργο που είναι εργολάβο μέσα κλπ. Τα δέντρα, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι έχουμε δει, δεν είναι μόνο μέσα στου στάβλους. Παπάφ, είναι και γύρω-γύρω αυτά που προτείνονται. Και δεν ξέρω αν υπάρχει διαδικασία, σα απαντήσει και ο αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά εμεί επειδή βλέπαμε στι προηγούμενε. Η διεύθυνση πρασίνου δεν έχει κάποιο λόγο να πει μια γνώμη σε σχέση με αυτά τα δέντρα. Γιατί όντω είναι αρκετά δέντρα τα οποία και έξω λέω από το, από το σχέδιο τα οποία δεν φαίνονται τόσο, τόσο άρρωστα. Ε, και τέλος, ε, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος, είχαμε κάποιες ε, σημαντικές ε, κινητοποίησεις το προηγούμενο διάστημα ενάντια σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης. Κατά κύριο λόγο, όλων των κυβερνήσεων πέρασαν για τη χρόνια υποχρηματοδότηση και τη μεταφορά ευθυνών στους Δήμους για τη σχολική στέγη και τη συντήρηση των σχολικών κτηλίων χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση, πολιτική που, δι... που υλοποίησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και φυσικά την έχει απογειώσει η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που προχώρησε φέτος σε πάνω από χίλιε συγχωνεύσεις σε όλη την Ελλάδα. Κάποιες από αυτές τιμήματων σε όλη την Ελλάδα. Προκειμένου να μειωθεί. Το κόστο λειτουργία φυσικά των σχολικών μονάδων, γιατί έτσι βλέπουν του μαθητέ ω αριθμού, χωρί να υπολογίζουν τι πραγματικέ ανάγκε του έτσι και στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Σε συνέχεια, θεωρούμε τη περσινή απόπειρα τη κυβέρνηση να συγχωνεύσει έξι σχολεία του κέντρου σε τρία, που αποτράπτει από την πίεση που ασκήθηκε στην κυβέρνηση και από τι αποφασιστικέ και μαζικέ κινητοποιήσει των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Φέτο, οι υπηρεσίε του Υπουργείου δεν ενέκριναν ολιγομελή τμήματα στη Β και Γ τάξη σε έξι ή εφτά τώρα σε έξι λύκεια πάλι του κέντρου και λίγο τη ευρύτερη περιοχή. Με αποτέλεσμα, αρκετοί μαθητέ στην τρίτη λυκείου να αναγκάζονται να μετακινηθούν και να αλλάξουν. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, να τους τιμωρούν. Πάλι όμως έφαγε πόρτα το Υπουργείο. Και εμείς θέλουμε να πούμε ότι η έγκριση τελικά των ολιγομελών τμήματων που πέτυχαν με τις κινητοποιήσεις της γονείς, το πέτυχαν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Και δυστυχώς δεν γίνονται με κάποια μόνο δήλωση. Εμείς ήμασταν καθημερινά εκεί στις κινητοποιήσεις τους, όλη αυτή τη βδομάδα δεκαήμερο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο βουλευτή του κόμματό μα. Είμαστε χαρούμενοι που βάλαμε ένα λιθαράκι σε αυτέ τι κινητοποιήσει, γιατί αυτέ ήταν που πίεσαν και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την Περιφερειακή Διεύθυνση, συνολικά την κυβέρνηση, να πάρει πίσω την κατάρριξη των ολιγομελών. Και είμαστε χαρούμενοι που δώσαμε ένα λιθαράκι πολύμορφα στι κινητοποιήσει του και με την παρουσία του στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ, των γονέων και μαθητών, εκεί που ήταν δεκάδε χιλιάδε κόσμο να του συμπαρασταθούν απέναντι σε αυτήν την πολιτική. Γιατί έτσι θεωρούμε ότι ανατρέπονται οι αποφάσει, δεν είναι επαναστατικό δίκαιο. Είναι μια πάλι στο τώρα να άδικε αποφάσει που θα τι περνούσαν να τέτοιο. Μα ανησυχεί όμω σφοδρά ότι η κυβέρνηση, με αφορμή αυτό και κλείνω κύριε Πρόεδρε, επιμένει με διάφορου τρόπου και αξιοποιώντα όλο αυτό το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν φτιάξει για 25 και 27 για τμήματα οι ίδιοι, και επιμένει σε ένα σχεδιασμό ιδιαίτερα στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, γιατί με κάθε τρόπο συγχώνευση, κατάργηση σχολικών μονάδων. Που σίγουρα εξυπηρετεί τη λογική κόστου-οφέλου, δηλαδή να μειωθούν τα κτίρια, οι καθηγητέ κλπ. Ωστόσο, σε συνδυασμό με την εγκατάληψη. Και το λέμε εδώ, α ανοίξει μια συζήτηση να δούμε. Τα προηγούμενα χρόνια, εμεί θα κάνουμε κι άλλε ερωτήσει, να πάρουμε στοιχεία και άλλων σχολικών κτιρίων λόγω ακαταλληλότητα και επικίνδυνοτητα. Λέω παράδειγμα στην Αγίου Δημητρίου Μεουλιανού, ή στην Ολυμπιάδο, όπου ήταν το 54ο Δημοτικό Σχολείο, έχουν εγκαταληφθεί αυτοί οι χώροι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνουν. Ε. Ε, την όπως-όπως μεταφορά σχολείων που στεγάζονται εδώ και δεκαετίες στα καταλληλα λιώμενα, λοιόμενα, γιατί όπως-όπως είναι, τώρα μην τα ανοίξουμε πάλι το ζήτημα, ακόμα εκεί είναι κάποια και το διαπολιτισμικό και το ειδικό δημοτικό σχολείο, ακόμα στα επικίνδυνα που μας λέγατε το καλοκαίρι ότι θα γίνουν τέμπη. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα. Ε, και κατά τη γνώμη μα, τη μη ύπαρξη όπω και από τι προηγούμενε διοικήσει ολοκληρωμένου προγράμματο σχολική στέγη και διεκδίκηση αύξηση κρατική χρηματοδότηση, για όλου αυτού του λόγου, ανησυχούμε για το τι θα απογίνουν τελικά όλα αυτά τα οικόπεδα και συνολικά φυσικά για το ζήτημα, το πρόβλημα τη σχολική στέγη, αλλά το τι θα απογίνουν και από αυτά που θα φύγουν και πρέπει να φύγουν τα λιώμενα, όλα αυτά τα οικόπεδα στο κέντρο ή γύρω από το κέντρο τη πόλη. Άρα, εμεί θεωρούμε ότι ο αγώνα των γονιών, των μαθητών, των κατοίκων στι γειτονιέ, για αυτά που του απασχολούν, του ελεύθερου χώρου, το πράσινο, τι παιδικέ χαρέ. Και φυσικά για τη σχολική στέγη πρέπει να δυναμώσει το επόμενο διάστημα απέναντι σε αυτή την πολιτική που πολλέ φορέ από κοινού υλοποιούν και δημοτικέ αρχέ και, και κυβέρνηση. Μέχρι αιτήματα τέλο πάντων που είναι ε, και εφικτά και στο τώρα, όπω να μην κλείσει και να μην συγχωνευτεί κανένα σχολείο, να μπουν εμπόδια σε αυτή την πολιτική, να ανοίξει η παιδική χαρά στου Σταύρου Παπάφη, ε, να υλοποιηθούν μόνο με πίεση και όχι με ανέξοδες υποσχέσεις.